Λοιπόν, θα ήθελα αμέσως να συνδεθούμε με την όμορφη μας Θεσσαλονίκη, να συνδεθούμε με τη δημοσιογράφο μας, την Πολυξένη Καραμίχα. Καλημέρα, Πολυξένη μου. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Μετά από πολλή ώρα αναμονής χθες έξω από το θέατρο που θα πρωταγωνιστήσει ο Γιώργος Κιμούλης, κατάφερες να μιλήσεις μαζί του και θα δούμε στη συνέντευξη, στη συνέχεια τη συνέντευξη που σου έδωσε, να πούμε ότι είναι ένα πρόσωπο που τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει αρκετά μετά τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα. Όπου το γεγονός εκείνο λόγω χρόνου έχει παραγραφεί. Ακριβώς όμως η υπόθεση, επειδή έχουν αλληλομηνηθεί, ο κύριος Κιμούλης έχει κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και η κυρία Δούκα του έχει κάνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, εκκρεμεί ακόμα. Το είχαμε δει και με δικό μας ρεπορτάζ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών ότι γίνεται προκαταρκτική εξέταση και εκκρεμεί. Να δούμε, θα καταλήξει και θα πει και τα δικαστήρια ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Εκκρεμούν και υποθέσεις που αφορούν στο ΣΕΗ. Ακριβώς. Γνωρίζουμε τους άλλους ότι και το ΣΕΗ έχει επιληφθεί του συγκεκριμένου θέματος και αναμένουμε να δούμε το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει με τις μηνύσεις που έχει κάνει ο κύριος Κιμούλης αλλά και τις μηνύσεις που έχει κάνει πίσω η κυρία Δούκα και η κυρία Χρυσικού. Είναι η πρώτη φορά που θα ξεκινήσει να δουλεύει ουσιαστικά ο Γιώργος Κιμούλης και αυτό ένα μεγάλο θέμα συζήτησης και το έχουν σχολιάσει αρκετοί ηθοποιοί, έχουν τοποθετηθεί. Πριν δούμε τη συνέντευξη, Πολυξένη μου, λίγο να μας πεις τι έγινε όταν το συνάντησες, γιατί γνωρίζω ότι για αρκετή ώρα είχατε μια συνομιλία μέχρι να δεχθεί να ανάψει ουσιαστικά η κάμερα και να μιλήσει μπροστά στην κάμερα. Ακριβώς. Έχω να σας πω ότι γίναμε αντιληπτοί από την ομάδα του κυρίου Κιμούλη που βρισκόταν μέσα στο θέατρο Αμαλία για τις πρόβες της παράστασης, για το έργο που θα ανέβει την Πέμπτη. Και ήρθε ο ίδιος, χωρίς να στείλει κάποιο συνεργάτη του, μου μίλησε πάρα πολύ ευγενικά, με ρώτησε τι θα ήθελες να μάθεις από μένα. Δεν μπορώ να πω όλη τη συζήτηση όπως καταλαβαίνεις, όμως θα σας πω ότι ο κύριος Κιμούλης είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από ό,τι εμείς πιστεύουμε. Είναι πάρα πολύ ήρεμος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατασταλαγμένος για την εξέλιξη των υποθέσεων όπως τις έχει στο μυαλό του ο ίδιος. Και νομίζω ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η καλλιτεχνική του εξέλιξη από εδώ και πέρα και κάνει focus σε αυτό. Στο κομμάτι του ξεκινάω να δουλεύω, ακόμα και η ίδια η Ζέτα Δούκα έξω από το δικαστήριο όταν ρωτήθηκε τι έχετε να πείτε γι' αυτό, δεν σχολίασε τίποτα, νομίζω ήταν πολύ ευγενική, είπε... Ευχήθηκε καλή επιτυχία. Και ευχήθηκε καλή επιτυχία, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ένα ηθικό κομμάτι είναι μετά από αυτές τις καταγγελίες, μετά από αυτή την εξομολόγηση, το τι θα κάνουν οι ηθοποιοί και πώς ο κόσμος θα αποδεχθεί ξανά αυτόν τον καλλιτέχνη. Σαφώς και... Εκεί να σου πω, Φέη, αν μπορώ, να σου πω ότι η προπόληση των εισιτηρίων σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή. Η οποία ξεκινάει η παράσταση την Πέμπτη, σωστά, όπως την Πέμπτη. Ναι, στο θέατρο Αμαλία. Η προπόληση προς το παρόν, οι πληροφορίες μου λένε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Να τον ακούσουμε, Πολυξένη. Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να προσέξετε δύο σημεία στην συνέντευξη, γιατί τα λέει ωραία ο κύριος Κιμούλης. Την αιχμή που αφήνει, κατά τη γνώμη μου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που θυμάστε τι έγινε και εδώ είπαμε το ρεπορτάζ για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, και για την αγάπη που την έχουν ή δεν την έχουν τελικά οι μεγάλοι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες που έχουν φτάσει ψηλά.